Άλλο να χαράτσει στου λογαριασμού ρεύματο για του πολίτε και του παραγωγικού φορεί τη Ελλάδα επιφυλάσσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη λίγο πριν την εκνοή τη θητεία τη. Αυξάνει τι χρεώσει για τον ΔΔΕ από την 1η Μαου στου λογαριασμού ρεύματο. Με δικαιολογία τη μειωμένη κατανάλωση που οδηγεί σε μικρότερα έσοδα για τον διαχειριστή. Μετά δηλαδή τι συστάσει για μείωση κατανάλωση, σειρά το χαράτσμα των καταναλωτών. Μοναδικό σκοπό του είναι η αύξηση των εσόδων του ΔΔΕ, παρότι απολαμβάνει ένα υψηλότατο εγγυημένο έσοδο πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο τη Ευρώπη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει ακόμα μια φορά την επιβάρηση των καταναλωτών. Ενώ έχει ξεπουλήσει το 49% του ΔΔΕ σε ένα Αυστραλιανό φαντ, χωρί καμία τεχνογνωσία και χωρί υποχρέωση για επενδύσει. Παράλληλα, σχεδιάζει την αύξηση αντί για τη μείωση και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, παρότι προχωράνε οι διασυνδέσει των νησιών. Οι επιλογέ κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Και είναι καιρό να πάψουμε να πληρώνουμε τα σπασμένα. Στι 21 Μαου οι πολίτε θα στείλουν πίσω το λογαριασμό.